So, Stelios, thank you very much for this kind introduction. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή, Στέλιο. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που είμαι εδώ. Είναι πολύ όμορφο το μέρος και χαίρομαι που μπορώ να μάθω από τις δικές σας εμπειρίες. Είναι πολύ εντυπωσιακές. Είναι τιμή για μένα που έχω αυτή τη στιγμή τη θέση του κεντρικού ομιλητή. Δηλαδή, θα χρειαστεί να με ακούτε ώρα. Και βλέπω πως ο team εδώ έχει αρχίσει και αντιδράει, έχει δίκιο, είναι δύσκολο το θέμα. Έχω κάποιες σκέψεις στο μυαλό μου και θα πρέπει τα βρω εγώ στο μυαλό μου στα γερμανικά, να τα μεταφράσω στο μυαλό μου στα αγγλικά και ελπίζω οι διερμηνείς τα κακά μου αγγλικά να τα κάνουν κομψά ελληνικά και να φτάσει σε εσάς ένα μήνυμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, θα είναι κάπως κατανοητό και θα είναι αυτό που ήθελα να σας πω. Είχα μάθει κάποια ελληνικά στο σχολείο, αλλά το λεξιλόγιο μου καλύπτεται από το καλημέρα και λίγο παραπάνω. Κάποιος είπε, και αυτό ισχύει για μένα, η σχέση με τα ελληνικά είναι σαν τη σχέση με τη γυναίκα μου. Την αγαπώ πάρα πολύ την ελληνική και τη γυναίκα μου, αλλά δεν την καταλαβαίνω. Λοιπόν, αυτό αληθεύει. Αγαπώ πολύ τα ελληνικά. Δεν τα καταλαβαίνω. Παναγιώτη, τον είδατε στην εικόνα. Με μεγάλη χαρά έχουμε τον Παναγιώτη μέλος της συμμαχίας μας. Ήταν ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στήσαμε μία ένωση μη κερδοσκοπική με σκοπό να προωθήσουμε κάποιες δράσεις οι οποίες θέλουν καταρχήν να βελτιώσουν την περίθαλψη ανθρώπων με κατάθλιψη και να αποφεύγουμε και την αυτοκτονική συμπεριφορά. Αυτά λοιπόν τα έχουμε συνδυάσει με τις δράσεις που λαμβάνουμε. Είναι μια τετραπλή προσέγγιση σε 4 επίπεδα δηλαδή που έχει ήδη αρκετά ευρέως εφαρμοστεί σε αρκετές χώρες και στην Ευρώπη και εκτός. Βλέπετε εδώ ένα κατάλογο με τα μέλη της συμμαχίας μας. Έχουμε και νέα μέλη έκτοτε, η Νορβηγία για παράδειγμα, σχετικά πρόσφατα. Έχουμε το Lars από την Νορβηγία. Ξέρετε πως η σοβαρή η μείζων κατάθλιψη είναι και επικίνδυνη, αλλά και πολύ δαπανηρή για πολιτικούς, αν υπάρχει κάποιος στην αίθουσα. Και υπάρχει τεράστιος χώρος για βελτίωση. Είναι η πιο σημαντική ψυχική διαταραχή. Χρειάζεται λοιπόν να αναλάβουμε δράση. Αυξάνει ο αριθμός των ατόμων με κατάθλιψη. Εγώ δεν νομίζω πως αυξάνεται. Αυτό που αυξάνεται είναι οι άνθρωποι που ψάχνουν βοήθεια και και στους οποίους γίνεται διάγνωση κατάθλιψης. Αυτό αυξάνεται. Από τα στατιστικά που έχουμε, ας πούμε, για την πρόορη συνταξιοδότηση στη Γερμανία, διαπιστώνουμε κάτι τέτοιο. Θα δείτε λοιπόν πως το κομμάτι το κόκκινο εκεί είναι το πριν από 30 χρόνια 9% της πρόορης συνταξιοδότησης ήταν λόγω κάποιας ψυχικής διαταραχής και η πιο σημαντική ήταν η κατάθλιψη. Τώρα έχουμε φτάσει στο 42%. Αλλά εάν κάνουμε κάποιες μελέτες στον πληθυσμό, βλέπουμε δεν υπάρχει πραγματική αύξηση των αριθμών στην κατάθλιψη και φαντάζομαι ότι το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο αυξάνεται είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στρέφονται στο σύστημα υγείας και επίσης είναι οι καλύτερα εκπαιδευμένοι οι γιατροί και μπορούν και να αναγνωρίσουν και να θεραπεύσουν. Και βεβαίως επειδή στιγματίζεται και λιγότερο, μπορεί και να κατονομάζεται πιο άνοιχτα, να λέμε έχει κατάθλιψη. Ενώ στο παρελθόν κρυβόμασταν και λέγαμε ότι έχει ισχυαλγία ή ευωές ή οτιδήποτε. Για να κρύψουμε την κατάθλιψη και αυτό είναι κάτι το ευκταίο, δεν είναι μια αρνητική εξέλιξη, είναι κάτι το πολύ θετικό. Ένα επιχείρημα που είναι σταθερά τα επίπεδα, πρέπει να σας πω ότι σε 30 χρόνια έχουν μειωθεί οι αριθμοί αυτοκτονιών. Βλέπετε ότι από 30 χρόνια έχουμε φτάσει στις 10.000 αυτοκτονίες στη Γερμανία, αλλά είναι ένας μεν πολύ ανησυχητικός αριθμός, αλλά μειωμένος. Τι σημαίνει αυτό? Άνθρωποι με κατάθλιψη και με ψυχικές διαταραχές τελικά μπαίνουν σε αγωγή, βγαίνουν από την απομόνωση και βελτιώνονται. Εδώ βλέπουμε τα στοιχεία
μια επισκόπηση τα επίσημα στοιχεία για τις αυτοκτονίες, άντρες αριστερά, γυναίκες δεξιά. Η Ελλάδα έχει πολύ χαμηλή βαθμολογία εδώ. Δεν ξέρω αν το σκορ είναι σωστό. Ίσως πείτε κάτι παραπάνω εσείς για το θέμα αυτό. Και βέβαια εξαρτάται και με το πόσο σωστά είναι τα στοιχεία που συλλέγονται και τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται. Πάντως, σε όλες τις χώρες σχεδόν, οι αυτοκτονίες είναι περισσότερες στους άνδρες παρά στις γυναίκες. Αν δούμε και τις απόπειρες, θα δείτε ότι ισχύει το αντίθετο στις περισσότερες χώρες. Περισσότερες απόπειρες κάνουν οι γυναίκες παρά οι άνδρες. Και για να σας το εξηγήσω, γιατί το έχουμε πει και στην ομάδα μας στη Συμμαχία, κάνουμε μία ανάλυση των αυτοκτονικών πράξεων. Αριστερά έχουμε τους άνδρες και δεξιά τις γυναίκες. Οπότε βλέπετε ποιες είναι οι απόπειρες. Και θα δείτε ότι η θνησιμότητα είναι αυτή που διαφέρει. Μεγαλύτερος αριθμός από απόπειρες, αλλά η θνησιμότητα χαμηλότερη. Γιατί προτιμούν τη δηλητηρίαση οι γυναίκες περισσότερο ως μέσο αυτοκτονίας, με αποτέλεσμα να έχουν καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης. Αν δείτε όμως εκεί που έχουμε την ίδια μέθοδο, θα δείτε, για παράδειγμα, στον απαγχωνισμό είναι 3% για τις γυναίκες, 2% για τις γυναίκες. Άρα λοιπόν και πάλι η θνησιμότητα είναι υψηλότερη στους άνδρες, ακόμα και να χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο η επιλογή μεθόδου, είναι και η πρόθεση προφανώς που διαφέρει μεταξύ άνδρων και γυναικών. Υπάρχει μία χώρα, ή εν πάση περιπτώσει πολύ λίγες χώρες, όπου είναι υψηλότερα τα επίπεδα για τους άνδρες παρά για τις γυναίκες, και εδώ είναι η Κίνα. Κίνα, εκεί έχει αντιστραφεί αυτή η τάση. Έχουν τα δηλητήρια στην Κίνα και επειδή χρησιμοποιούν ζυζανιοκτώνα εκεί, είναι πολύ πιο αποτελεσματικός τρόπος αυτοκτονίας. Αυτά τα είπα γιατί ήθελα να σας εξηγήσω ποια είναι η αυτοκτονική συμπεριφορά. Γιατί σχετίζεται πάρα πολύ με την κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που οδηγεί σε αυτοκτονική συμπεριφορά. Όταν λοιπόν θέλει κανείς να κάνει κάτι για την αγωγή κατά της κατάθλιψης, για να αποφύγει τα υψηλά ποσοστά αυτοκτονιών, είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις για ποια ασθένεια μιλάς. Κάποιοι, και εδώ θα έλεγα πως είναι κυρίως όσοι έχουν στενή επαφή με άτομα με μείζωνα κατάθλιψη, θεωρούν πως η κατάθλιψη είναι μια ανεξάρτητη διαταραχή που θα πρέπει ως οποιαδήποτε ασθένεια να λάβει τη σωστή αγωγή. Είναι μια ασθένεια του εγκεφάλου και κάποιοι επαγγελματίες και κάποιοι άνθρωποι λένε πως η κατάθλιψη προέρχεται από δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και από δύσκολες οικογενειακές συνθήκες. Δεν είναι εύκολο να αποφασίσουμε τι τελικά συμβαίνει και δεν υπάρχει συνένεση, αλλά αναλόγως με το τι πιστεύεις για αυτή την ασθένεια, την αντιμετωπίζεις και με διαφορετικό τρόπο. Εγώ βλέπω ασθενείς συχνά στο τμήμα μας και έχουμε 90 ενδονοσοκομιακούς θαλάμους. Και πολλές φορές μου λένε, τι είναι κατάθλιψη, είναι διαταραχή της ψυχής, είναι διαταραχή του σώματος. Και εγώ τους δίνω μια εικόνα και τους λέω, κοιτάξτε, είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις. Πάντα υπάρχει το ψυχοκοινωνικό, πάντα υπάρχει αυτή η όψη, γιατί το ανθρώπινο ζει σε μια κοινωνία, κουβαλάει αυτά τα οποία έχει βιώσει, έχει τα τραύματά του, έχει τα θέματα κατάχρηψης, έχει την ζωή του στα παιδικά του χρόνια που μπορεί να αυξήσει το κίνδυνο, γιατί εκεί μπορεί κάπως να ενεργοποιηθεί, και κάποιοι δεν χρειάζεται κάποιο σημείο να τους ενεργοποιήσει, μπορεί να πέσουν στην κατάθλιψη χωρίς κάτι να την έχει ενεργοποιήσει ως επεισόδιο. Αυτό είναι το νευροβιολογικό κομμάτι που είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Έχουμε και τους γενετικούς παράγοντες. Μπορεί δηλαδή, αν ο πατέρας σου
ή τα αδέρφια σου πάσχουν, ο κίνδυνος να πάθει κανείς είναι 3 φορές υψηλότερος. Άρα λοιπόν υπάρχουν γενετικοί παράγοντες που εμπλέκονται και υπάρχουν και αναμεταδότες στο εγκέφαλο, όχι μόνο η σερατονίνη για παράδειγμα, αλλά υπάρχουν οι ορμόνες του στρες. Άρα λοιπόν είναι μηχανισμοί τους οποίους δεν κατανοούμε απόλυτα, αλλά όντως επηρεάζουν. Και υπάρχει φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να επηρεάσει και να επέμβει. Όμως υπάρχουν πάντα οι 2 όψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι συμπληρωματικό και θα πρέπει ο ασθενής αυτό να το καταλάβει. Γιατί αυτό βοηθάει εάν κάποιος πιστεύει ότι έχω αυτό το πρόβλημα σε μια σχέση. Πώς θα με βοηθήσουν τα αντικαταθλιπτικά? Μπορείς να του πεις, έχεις δίκιο, το πρόβλημα είναι η σχέση σου. Αλλά αν πάρεις αντικαθληπτικά, θα είσαι πιο ενεργός, θα είσαι πιο δραστήριος. Μπορεί να είσαι πιο θετικός. Και τότε, επειδή θα αισθάνεσαι πιο πολύ χαρά, μπορεί να είσαι σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσεις με το πρόβλημα που έχεις και με τις πίκρες που σε έχει ποτίσει η ζωή. Για τα γενετικά σχετικούς παράγοντες, τι είπε ο Μάρκ Τουέιν? Είπε, για να τα αποφύγεις, διάλεξε τους γονείς σου προσεκτικά και πέθανε νωρίς. Πολύ σοφός. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο εμείς επιδιώκουμε στη συμμαχία μας είναι να ξεκαθαρίσουμε ποιες είναι οι σχέσεις που είναι τα αιτιατά, δηλαδή το στρες, η ανεργία, και πώς αυτά οδηγούν σε κατάθλιψη, σε εξαρτήσεις, σε αυτοκτονίες. Και αυτή τη στιγμή αλλάζουμε λίγο το σχήμα που είχαμε προηγουμένως και είμαστε έτσι. Δηλαδή έχουμε την κατάθλιψη που αποτελεί αιτία για τη μακροπρόθεσμη απασχόληση, για το κοινωνικό άγχος, και αποτελεί και βασική αιτία για τις αυτοκτονίες. Και θα σας δώσω κάποια στοιχεία μόνο σχετικά, γιατί πιστεύω ότι πάντα είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσει κανείς αυτό το μήνυμα. Υπάρχει μια μεγάλη τάση να υπερεκτιμούμε τους εξωγενείς παράγοντες. Έγινε μια τεράστια μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκατομμύρια ασθενείς, μάλλον τα αρχεία των ασθενών, τα ιστορικά τους, συλλέχθηκαν με συστηματικό τρόπο μεταξύ του 2001 και του 2008. Ήταν 600 περίπου γενικοί ιατροί και είχαμε και 900 αυτοκτονίες. Και μπορούσαμε να δούμε τα ιστορικά τους και να τα διαβάσουμε και να δούμε πόσοι από αυτούς είχαν κάποια σοβαρή ψυχική διαταραχή. Σωματική, με συγχωρείτε, διαταραχή, δηλαδή άσθμα, εμβολή, καρκίνο, διαβήτη. 39% των θυμάτων αυτοκτονίας είχαν μία από αυτούς παράγοντες. Αλλά και η ομάδα μάρτυρας, που ήταν σχεδόν 17.000 άτομα, είχαν ακριβώς το ίδιο. Τι σημαίνει αυτό? Εάν εγώ είχα την κακή τύχη να πάθω κατάθλιψη, και παράλληλα είμαι και ασθματικός, η κατάθλιψη θα το βρει, θα το διευρύνει και θα το κάνει κέντρο της ζωής μου. Και θα είχα την αίσθηση πως είμαι σε κατάθλιψη γιατί υποφέρω άσθμα, καρκίνος. Εάν έχω κατάθλιψη και με διαγνώσουν και με καρκίνο, βεβαίως ο καρκίνος είναι ο λόγος για τον οποίο δεν θέλω πια να ζήσω, φοβάμαι το θάνατο, θέλω να τελειώσω τη ζωή μου κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό που σημαίνει πιο συχνά. Γιατί το 3% των θυμάτων αυτοκτονίας είχαν πρόβλημα καρκίνου, διάγνωση καρκίνου, και 3,2% στην ομάδα μάρτυρας. Άρα, σκεφτείτε το, πρέπει να είσαι προσεκτικός. Πρέπει να ξεχωρίσεις το τι σου δημιουργεί ως πρόβλημα η κατάθλιψη και τι είναι το πραγματικό σου πρόβλημα. Το πραγματικό πρόβλημα είναι η κατάθλιψη και χτυπάει οποιονδήποτε. Και η κατάθλιψη αυτό που κάνει είναι βρίσκει τα προβλήματα που έχεις στη ζωή σου, όποια και να είναι αυτά, τα διωγγώνει, τα φέρνει στο κέντρο της ύπαρξής σου και μοιάζει να είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο έχεις κατάθλιψη, αλλά δεν είναι ο πραγματικός. Μπορεί να αποτελέσει μηχανισμό ενεργοποίησης αυτό το πρόβλημα υγείας. Να σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Claiming that in countries where the anomie, the lack of values, the... Κάποιος ψυχολόγος είπε ότι επειδή ανεβαίνουν τα ποσοστά ανεργίας, θα αυξηθούν και αυτοκτονίες. Κάναμε την επανένωση Γερμανίας. Τεράστιο πείραμα, και στην Ανατολική Γερμανία το κοινωνικό στρες ήταν αφάνταστο.
από το 0 φτάσαν στο 20% ποσοστό ανεργίας. Άλλαξαν οι αξίες. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν σημασία ξαφνικά ήταν στο περιθώριο. Αλλά μειώθηκαν ριζικά τα ποσοστά αυτοκτονιών. Άρα λοιπόν μια πλήρης αντίφαση, μια απόλυτη απόδειξη πως η θεωρία αυτή δεν ισχύει. Επίσης, εδώ έχουμε μία ακόμα μελέτη, γιατί άκουσα πως η οικονομική κρίση ενδεχομένως εντείνει τον αριθμό αυτοκτονιών. Γιατί? Λόγω στρες. Αυτός είναι ο λόγος. Ή γιατί δεν υπάρχουν οι πόροι για να μπουν σε θεραπεία και να κάνουν αγωγή οι άνθρωποι με τις ψυχικές διαταραχές και για το λόγο αυτό αυξάνονται. Εγώ εκεί πιστεύω ότι βρίσκεται ο λόγος. Αυτή είναι η αιτία για την οποία η οικονομική κρίση επηρεάζει τις αυτοκτονίες, γιατί δεν υπάρχει αρκετή αγωγή για αυτούς που έχουν ψυχικές διαταραχές. Έχουμε εδώ ένα πρωτόκολλο στο οποίο σε 29 χώρες ανάλυσε για πολλά χρόνια το τι συμβαίνει με τη χρήση των αντικαταθλιπτικών και των αυτοκτονιών και είδαμε τι γίνεται με τα ποσοστά αυτοκτονίας και βλέπετε πού έχουμε πως αυτό που είναι το πιο βασικό είναι η καθημερινή δόση του αντικαθλιπτικού. Όπου ανεβαίνουν οι δόσεις, πέφτουν τα ποσοστά αυτοκτονίας, άρα έχει να κάνει με το εισόδημα της χώρας και βέβαια το χειρότερο ποσοστό έχουν οι χώρες στις οποίες υπάρχει παράδειγμα μεγάλη ανεργία και μεγάλη κατανάλωση πνεύματος. Άρα λοιπόν μην βγάζουμε τα λάθος συμπεράσματα. Επίσης το burnout είναι τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα. Με συγχωρείτε, στη Γερμανία. Νομίζω στην Ελλάδα δεν ισχύει το ίδιο όπως και στην Γερμανία. Είναι όταν αισθάνεσαι καμένος. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να διαγνωστεί. Υπάρχει επιπολασμός στις πολύ στρεσογόνες επαγγελματικές κατηγορίες, αλλά είναι ουσιαστικά ένα είδος κατάθλιψης. Το να κοιμάσαι πιο πολύ, για παράδειγμα, μπορεί να σου δίνει την εντύπωση ότι έχεις κατάθλιψη, γιατί ξέρεις πως το να πας διακοπές είναι κακή ιδέα όταν έχεις κατάθλιψη. Όπως επίσης έχει κάνει πάρα πολύ καλό να σου περιορίζουν τις ώρες ύπνου, γιατί αν πας διακοπές και έρθει μαζί σου και η κατάθλιψη, δεν θα φύγει. Θα έρθει μαζί. Το να σχετίζεται λοιπόν η κατάθλιψη με αυτού του είδους την υπερκόπωση είναι κάτι το εσφαλμένο. Αν δούμε το Google Trend για το τι γίνεται με το burnout, που είναι αυτή η... Here. I think the topics at some... της επαγγελματικής υπερκόπωσης, βλέπετε τι διαπιστώνουμε. Έχουμε κάποια συμπτώματα τα οποία συμπίπτουν και με την κατάθλιψη και ακούγονται όλο και πιο συχνά και είναι αυτό που λεγόταν νευρασθένεια στα τέλη του 19ου αιώνα. Και είναι η ασθένεια της σύγχρονης εποχής. Και ο λόγος τότε ήταν ο ατμός. Είχαμε τον τηλέγραφο, τις εφημερίδες, το γεγονός πως είχαμε κάτι αντίστοιχο τότε με τα SMS που έχουμε σήμερα, το οποίο σημαίνει μια υπερδιέγερση της πνευματικής διαδικασίας. Έχουμε επίσης την ανεξαρτησία των γυναικών, που έχει θεωρηθεί και αυτός ιδιαίτερα στρεσογόνος παράγοντας. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο δεν δίδεται επαρκής αγωγή για την κατάθλιψη είναι πολλαπλός. Είναι η έλλειψη ενέργειας, το γεγονός πως αισθάνεσαι, πως κουβαλάς ενοχές, πως δεν υπάρχει ελπίδα. Όλα αυτά συνδέονται με την κατάθλιψη και έχει να κάνει και με μια έλλειψη πρόσβασης σε εξειδικευμένη αγωγή και βοήθεια, όπως επίσης και άλλα προβλήματα συμμόρφωσης. Για παράδειγμα, δεν παίρνεις τα φαρμακά σου γιατί φοβάσαι την εξάρτηση. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι συνεισφέρουν και το πιο σημαντικό είναι να είσαι δραστήριος σε πολλά επίπεδα. Και εδώ θα σας δείξω τι έχουμε εμείς ως βασική έννοια στη συμμαχία. Δηλαδή, καταρχήν συνεργασία με τους γενικούς ιατρούς, έτσι ώστε να έχουν και το υλικό να μοιράσουν στους ασθενείς, έτσι ώστε οι ασθενείς να ενημερώνονται, να ενημερώσουν τους συγγενείς τους. Έχουμε και μία δημόσια εκστρατεία ενημέρωσης με αυτά τα υλικά που έχουν το βασικό μήνυμα, που είναι η κατάθλιψη μπορεί να χτυπήσει οποιονδήποτε.
Έχει πολλά πρόσωπα. Και επίσης υπάρχει αγωγή. Επίσης έχουμε την εκκλησία, έχουμε αστυνομικούς, έχουμε δασκάλους που έχουν μια εκπαιδευτή, έχουν μια βασική γνώμη για το τι είναι κατάθλιψη, για να καταλάβουν αν κάποιος έχει τάση αυτοκτονίας, αν έχει κατάθλιψη. Επίσης δημοσιογράφοι, οι οποίοι εκπαιδεύονται για το πώς θα πρέπει να περιγράφουν τις αυτοκτονίες αυτές στον τύπο, έτσι ώστε να μην έχουμε αντιγραφές και για να... Δείτε τι έγινε με τον διεθνή ποδοσφαιριστή που αυτοκτόνησε στη Γερμανία. Το Ρόμπερτ Ένκε, αυτές οι... Έπεσε στις γραμμές του τρένου, βγήκε πάρα πολύ στις εφημερίδες και ήταν πάρα πολλοί αυτοί που τον αντέγραψαν. Και ήταν πραγματικά μακροπρόθεσμη η επίδραση που είχε η αυτοκτονία του. Δηλαδή, 2,3 αυτοκτονίες στις γραμμές του τρένου πριν το κάνει και 2,7 αφού το έκανε. Κάθε εβδομάδα δηλαδή είχαμε 2-3 άτομα παραπάνω που επέλεγαν τις συνδρομικές γραμμές για την αυτοκτονία, γιατί είναι διαθέσιμες αλλά και γιατί το είχαν στο μυαλό τους. Και οι άνθρωποι που ήταν απελπισμένοι και σε κατάθλιψη ακολούθησαν αυτό το παράδειγμα. Και χρησιμοποίησαν αυτή τη μέθοδο που είναι πολύ αποτελεσματική. Πέφταν στις γραμμές. Και εδώ έχουμε και τις ομάδες αυτοβοήθειας που πραγματικά προσφέρουν πάρα πολλά. Έχουμε τους συγγενείς. Και έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πρότυπο έργο, ένα project στην Νιρεμβέργη. Ο Τιμ δεν μ' ακούει, αλλά νομίζω ξαφνικά θα ξυπνήσει. Γιατί έχουμε μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση που την αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό και βλέπω ότι έχει σουφρώσει. Γι' αυτό θα πρέπει να το πω πολύ γρήγορα. Λοιπόν, έκανε πολύ καλή και βαθιά αξιολόγηση και είχαμε ένα βασικό αποτέλεσμα που ήταν ο αριθμός των αυτοκτονικών πράξεων και είχαμε μία χρονιά αναφοράς και μία ομάδα μάρτυρα. Είδαμε λοιπόν τι γίνεται στην Νιρεμβέργη με 500.000 κατοίκους. Άρα λοιπόν 220 κάτοικοι. Και τι βρήκαμε? Απόλυτη αριθμή, αύξηση, αλλά μείωση στην Νιρεμβέργη και καμία αλλαγή στην περιοχή ελέγχου, στην περιοχή μάρτυρα για τον αριθμό αυτοκτονιών. Είχαμε λοιπόν την αρχική τιμή, η οποία παρέμεινε ως είχε. Η αξιολόγηση αυτή δείχνει πως ήταν θετικά τα αποτελέσματα και ήταν πολλές οι περιφέρειες που μας ζήτησαν να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις εμπειρίες και αυτή τη στιγμή πάνω από 75 περιοχές έχουν ξεκινήσει τη δική τους συμμαχία κατά της κατάθλιψης γιατί βρήκαν ότι είναι πετυχημένη και αυτό μπορεί να αποτελέσει μοντέλο και για την Ελλάδα, δηλαδή να κάνετε ένα πειραματικό project για το θέμα της παρέμβασης ως συμμαχία, να μετρήσετε τι είναι διαθέσιμο και μετά αφού τα καταφέρετε να το προσφέρετε σε άλλες περιοχές με τη δική σας εμπειρία. Για την εφαρμογή, γιατί είναι η τεχνολογία που είναι δύσκολη όταν προσπαθεί κανείς να εφαρμόσει αυτή τη μέθοδο. Έχουν γίνει και άλλες αξιολογήσεις, γιατί το είδαν και άλλοι, περιοχές εκτός Γερμανίας. Βλέπουμε εδώ για παράδειγμα τι έγινε στην Ουγγαρία. Οι φίλοι εκεί αξιολόγησαν, να μην πω σε λεπτομέρειες, αλλά εν πάση περιπτώσει κοίταξαν τις αυτοκτονίες στην περιοχή παρέμβασης και είχαμε μία μείωση των αυτοκτονιών που συγκρίνεται με την αντίθετη τάση στη χώρα και στην περιοχή μάρτυρα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τις αξιολογήσεις. Αυτό δεν θα το αναφέρω λεπτομερώς, θα το αφήσω γιατί νομίζω ότι ο χρόνος μου τελειώνει. Θα ήθελα τώρα να μιλήσω για τα μαθήματα τα οποία αντλήσαμε από αυτές τις συμμαχίες κατά της κατάθλιψης που έχουν ξεκινήσει σε πάνω από 130 περιφέρειες. Είναι πολύ καλό να συνδυάζουμε τους στόχους όσον αφορά στην κατάθλιψη και την αυτοκτονική συμπεριφορά. Γιατί αν θέλετε να κάνετε
μια εκστρατεία ενημέρωσης. Δεν μπορείτε να είστε σίγουροι αν θα στοχεύσετε την αυτοκτονική συμπεριφορά και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Γιατί πιθανόν κάποιοι μπορεί να επηρεαστούν και να υπάρξει αύξηση και μπορεί να αυξηθούν τα ποσοστά αυτοκτονίας αν κάνετε μια εκστρατεία που στοχεύει στην αυτοκτονική συμπεριφορά. Αν όμως το συνδυάσετε, μπορείτε να εστιάσετε όταν απευθύνεστε στο ευρύτερο κενό την κατάθλιψη, αλλά όταν συνεργάζεστε με επαγγελματίες υγείας και με αστυνομικούς, μπορείτε να ασχοληθείτε με το θέμα και πιστεύω ότι έτσι μπορείτε να έχετε μεγαλύτερη απήχηση στο γενικό πληθυσμό, αν το θέμα είναι η κατάθλιψη και όχι η αυτοκτονικότητα. Τώρα, να είστε ταυτόχρονα ενεργοί σε 4 επίπεδα. Εδώ έχουμε και συνέργειες. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μπορείτε να έχετε μία εκστρατεία ενημέρωσης. Μπορεί έτσι λοιπόν να πάνε πιο εύκολα σε έναν ιατρό ή ασθενής και τότε ο γενικός ιατρός θα παρακινηθεί να συμμετέχει στην εκπαίδευση. Και ο γενικός ιατρός μπορεί να βοηθήσει έναν ασθενή. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος με πόνο στην πλάτη, μπορεί να του πει: χρειάζεται ίσως να σε παραπέμψω σε κάποιον επαγγελματία ψυχικής υγείας, γιατί μπορεί να υπάρχει και θέμα κατάθλιψης. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι καλό να είμαστε ταυτόχρονα ενεργοί στα 4 επίπεδα. Ταυτόχρονα. Τώρα, η φαρμακοβιομηχανία. Εμείς αποφασίσαμε στο EAAD αλλά και στη Γερμανική Συμμαχία να μην εμπλέξουμε τη φαρμακευτική βιομηχανία για λόγους αξιοπιστίας. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρξει, εμείς έχουμε συνένευση στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία, δηλαδή να μην δεχόμαστε καμία οικονομική στήριξη από την φαρμακοβιομηχανία. Κάτι άλλο το που ήθελα να πω είναι ποια είναι η ισορροπία μεταξύ της εφαρμογής από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω. Αυτό που κάνετε εδώ στην Ελλάδα είναι θαυμάσιο, είναι μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Και εμείς στη Γερμανία είχαμε επίσης μια τέτοια προσέγγιση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι περιφέρειες ταυτίζονται με τις περιφερειακές συμμαχίες, θέλουν να βρουν σπόνσορες σε τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι θαυμάσιο. Αλλά υπάρχουν κοινωνίες όπου οι κοινωνίες σε τοπικό επίπεδο δεν είναι τόσο σημαντικές. Υπάρχει περισσότερη προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω. Καλό όμως είναι να υπάρχει μια στήριξη, αν θέλετε, και από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω. Μια, αν θέλετε, ισορροπία μεταξύ των δύο. Έχουμε πολύ υλικό παρέμβασης. Βλέπετε λοιπόν εδώ έχουμε και πλακάτ, έχουμε πόστερ, έχουμε βίντεο, έχουμε ενημερωτικά φυλάδια, έχουμε βίντεο πώς κανείς μπορεί να κάνει μια αναφορά σχετικά με τις αυτοκτονίες. Έχουμε εκπαιδευτικά πακέτα που απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες. Έχουμε πακέτα εκπαιδευτικά για το πώς να εκπαιδεύει κανείς τους εκπαιδευτές. Και έχουμε γενικότερα υλικό για τους ασθενείς και τους συγγενείς τους, έτσι ώστε να τους βοηθούμε στην αυτοδιαχείριση και στην αυτοβοήθεια. Και τώρα θα ήθελα να έρθω στο κυρίως θέμα της ομιλίας μου. Θα μιλήσω για το εργαλείο I Fight Depression και την εφαρμογή του. Θα πρέπει να ξέρετε ότι η ψηφιακή επανάσταση θα αλλάξει ριζικά αυτό που θα κάνουμε εμείς στην ψυχιατρική τα επόμενα 10 χρόνια. Μιλάμε για πολύ μεγάλες αλλαγές, βαθιές αλλαγές, οι οποίες συντελούνται ακόμη και τώρα. Θα μιλήσω αργότερα επ' αυτού. Εμείς λοιπόν έχουμε αναπτύξει ένα app, μια εφαρμογή, η οποία βοηθάει να ρυθμιστεί ο ύπνος. Όπως είπα, η στέρηση ύπνου αντιμετωπίζεται πάρα πολύ καλά. Εμείς βοηθούμε τους ασθενείς, βλέπουμε ότι παραμένουν εξύπνοι το δεύτερο ήμιση της νύχτας και οι περισσότεροι δείχνουν μεγάλη βελτίωση όσον αφορά στην καταπολέμηση της κατάθλιψης, αρκεί όμως να ξανακοιμηθούν και την επόμενη βραδιά που θα κοιμηθούν, όλο το βράδυ βλέπουμε ότι έχει επανέλθει η κατάθλιψη. Βλέπουμε όμως ότι μια απλή παρέμβαση όπως η στέρηση ύπνου για κάποιο χρόνο μπορεί να διακόψει την πορεία της νόσου και βλέπουμε ότι υπάρχει μια καλή αντιμετώπιση. Αυτό βεβαίως δεν μπορεί να γίνει στο σπίτι, αλλά δεν θέλουμε κάποιος να παρακοιμηθεί, να κοιμηθεί υπερβολικά. Και αυτό που φοβάμαι,
κοιμάται κάθε ασθενής με κατάθλιψη όταν νιώθει κόπωση, θέλει να κοιμηθεί για να νιώσει ξανά αναζωογονημένος όταν ξυπνήσει. Αλλά αν τους ρωτήσεις, θα σου πούν οι ασθενείς ότι αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Στους περισσότερους ασθενείς η κατάθλιψη χειροτερεύει, δεν βελτιώνεται με τον ύπνο. Δεν θυμάμαι, έχω δει, λέει ο μιλητής, χιλιάδες ασθενείς, τους αντιμετωπίζω για πάνω από 30 χρόνια και δεν θυμάμαι έναν ασθενής να μου είπε με κατάθλιψη ότι εγώ κοιμάμαι 2 ώρες το απόγευμα, παίρνω έναν υπνάκο και ξυπνάω και νιώθω με μια χαρά. Μου λέει ότι μόλις ξυπνήσω επανέρχεται η κατάθλιψη και μάλιστα πολύ δυνατή. Αυτό μου λένε οι ασθενείς. Έτσι λοιπόν, αυτή λοιπόν η εφαρμογή βοηθάει να μπορέσει να δημιουργήσει κανείς μια αν θέλετε σχέση μεταξύ της ώρες του ύπνου και της διάθεσης όταν ξυπνάει κανείς το πρωί. Και βλέπω λοιπόν ότι είναι πολύ καλή αυτή η εφαρμογή. Δηλαδή βλέπουμε ότι κάποιος μπορεί να κοιμηθεί από τις 9 μέχρι τις 7, από τις 10 μέχρι τις 8 ή τις 6. Τώρα αξιολογούμε αυτό το app, αυτή την εφαρμογή. Μια άλλη παρέμβαση, η οποία αυτή τη στιγμή σχεδόν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, είναι το εργαλείο iFight Depression, το οποίο ήταν στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος. Αναπτύχθηκε κυρίως από μέλη της EAAD. Είναι ένα καθοδηγούμενο εργαλείο αυτοδιαχείρισης για άτομα με ήπια κατάθλιψη. Βλέπουμε ότι υπάρχουν 2 εκδοχές για ενήλικες άνω των 25 και για νέους ηλικίας 15 έως 24. Ετών. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες μικροδιαφορές μεταξύ αυτών των 2 ηλικιακών ομάδων. Έχουμε 6 βασικά εργαστήρια και έχουμε και worksheet αλλά και help contact, τα οποία είναι διαθέσιμα σε αρκετές γλώσσες. Εδώ βλέπουμε πώς αναπτύχθηκε, χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος υγείας, βλέπουμε και τη σχετική γενική διεύθυνση. Βλέπουμε λοιπόν ότι είχαμε μια συνενετική διαδικασία και μπλέξαμε όχι μόνο ειδικούς αλλά και εκπροσώπους από οργανώσεις ασθενών αλλά και από ενώσεις φροντιστών, μελών οικογενείας κτλ. Και η διαδικασία είναι ότι θα εκπαιδευτούν οι γενικοί γιατροί για την κατάθλιψη, πώς θα χρησιμοποιήσουν το σχετικό εργαλείο. Έχουμε ένα e-learning εργαλείο, το οποίο είναι έτοιμο, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την κατάρτισή τους οι γενικοί γιατροί. Και στο τέλος αυτού του εργαλείου δίνουν εξετάσεις και αν τα καταφέρουν και περάσουν, τότε μπορούν να δώσουν δυνατότητα login σε ασθενείς. Αν όμως τελικά δεν δοθεί σε έναν ασθενή ημερομηνία για μια σύνοδο ψυχοθεραπείας και ο ασθενής δεν θέλει να συμμετέχει σε κάποια ψυχοθεραπευτική ομάδα, μπορεί να του δοθεί αυτή η εναλλακτική, δηλαδή να κάνει login, να μπει σε αυτό το εργαλείο iFight Depression. 3 λεπτά έχω ακόμα, άπλετος χρόνος, 180 δευτερόλεπτα, 60 επί 3, άρα μπορώ να επιβραδύνω και το ρυθμό μου, λέει ο μιλητής. Έτσι λοιπόν, ο γενικός γιατρός δίνει το login στον ασθενή και μετά πρέπει να τον καθοδηγήσει στο πώς θα εφαρμόσει, πώς θα χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο. Εδώ βλέπουμε την κλίμακα μέτρησης της διάθεσης, υπάρχουν και κάποια άλλα τμήματα, θα ήθελα να πω ότι δεν πρόκειται για θεραπεία, είναι ένα εργαλείο αυτοδιαχείρισης. Εμείς δεν το θεωρούμε εναλλακτικό σε μια συνεδρία ψυχοθεραπείας. Εδώ θέλω σε 2 λεπτά, τα 2 τελευταία λεπτά που απομένουν, να πω τι θα έχουν στο μέλλον οι ασθενείς. Θα έχουν οι ασθενείς στο μέλλον πολλά δεδομένα τα οποία συλλέγουν με smartphone, με tracking device, με μηχανές συσκευές παρακολούθησης. Έτσι λοιπόν θα έχουν πολλά δεδομένα τα οποία θα είναι πάρα πολύ ειδικά για αυτούς και θα ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιούν. Πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να βελτιώσουν την αυτοδιαχείρισή τους. Δηλαδή, μιλάμε παραδείγματος χάρη για δεδομένα τα οποία καταγράφονται σαν ρουτίνα, δηλαδή θα μπορούν να παρακολουθούν καθημερινά τον εαυτό τους, θα μπορούν να παρακολουθούν την δραστηριότητά τους, θα μπορούν να παρακολουθούν το στρες, θα μπορούσαν να δουν ποιος είναι ο καρδιακός ρυθμός, να υπάρχει ανάλυση φωνής, θα
μπορούσε να υπάρξει γεωεντοπισμός, δηλαδή αν είχαν πάει σε ένα ή άλλο συγκεκριμένο σημείο, όλα αυτά τα προσωπικά στοιχεία θα μπορούσαν να είναι συνεχώς διαθέσιμα. Και μετά προκύπτει το ερήτημα για ένα συγκεκριμένο ασθενή, δεν μιλάμε για ομαδικά στατιστικά στοιχεία, για αυτά τα άτομα, τι επηρεάζει τη διάθεση, και βλέπουμε ότι τι μπορεί να γίνει πριν από μια αλλαγή, πώς θα μπορούσε αυτό να χρησιμοποιηθεί ως προβλεπτικός παράγοντας, έτσι ώστε να μπορεί να διασθενείς. Αν κοιμάμαι πολύ, αν δεν ασχολούμαι με κάποια αθλητική δραστηριότητα, τότε η διάθεσή μου πέφτει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι σημαντικός τομέας, και εμείς ως επαγγελματίες αλλά και οι ασθενείς θα πρέπει όλα αυτά να τα χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους. Τελείωσα τώρα και νομίζω ότι αυτή είναι η περίληψη, η σύνοψη. Δεν χρειάζεται να την πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μου δώσετε τη δυνατότητα να σας μιλήσω και να σας παρουσιάσω αυτά τα εργαλεία.